Ο Ρώσος Υπουργός Εξωτερικών Σεργέη Λαυρόφ σε συνέντευξή του δήλωσε πως η ένοπλη σύραξη στην Ουκρανία θα συνεχιστεί ως ότου η Δύση να εγκαταλείψει τα σχέδιά της, να κυριαρχήσει και να καταφέρει στρατηγική ήττα στη Ρωσία. Σκοπός της συλλογικής Δύσης υπό την ηγεσία των ΗΠΑ είναι να ενισχύσει την παγκόσμια ηγεμονία της, έκρινε ο Λαυρόφ. Ο ίδιος αναρωτήθηκε γιατί δεν φτάνει στο τέλος της η ένοπλη σύγκρουση στην Ουκρανία. Η απάντηση, όπως είπε, είναι πολύ απλή. Θα συνεχιστεί ώσπου η Δύση να εγκαταλείψει τα σχέδιά της, να διατηρήσει την κυριαρχία της και να ξεπεράσει την αιμονική επιθυμία της να καταφέρει στρατηγική ήττα στη Ρωσία, χρησιμοποιώντας τις μαριονέτες της στην Ουκρανία. Για την ώρα δεν υπάρχει καμία ένδειξη πως θα συμβεί κάτι τέτοιο. Ακόμη ο Λαυρόφ επιτίμησε το Κίεβο διότι αγνόησε το ειρηνευτικό σχέδιο που πρότεινε η Ινδονησία και ανταυτού προώθησε το δικό του πακέτο τελεσιγράφων. Το σχέδιο που υπέβαλε η Τζακάρτα περιείχε διάφορες προτάσεις συμπεριλαμβανομένες μεταξύ άλλων της δημιουργίας αποστρατικοποιημένης ζώνης. Η Ουκρανική κυβέρνηση το απέρριψε επιμένοντας την πάγια απέτησή της η Ρωσία να αποσύρει τα στρατεύματά της από όλη την Ουκρανική επικράτεια.